Ναι, πάμε να δούμε, γιατί είδαμε τη δικαστική, το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής, της τραγικής αυτής ιστορίας με το YouTuber, ο οποίος έβγαζε χρήματα κακοποιώντας ουσιαστικά και χτυπώντας παιδιά με αναπηρία και ναι, ανέβαζε τα βίντεο αυτά στο διαδίκτυο. Είχε και πάρα πολύ πελατολόγιο, πλούσιο πελατολόγιο, το οποίο έδινε τα χρήματά του προκειμένου να βλέπει αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Το θέμα είναι τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, αυτός είχε ένα αρρωστημένο μυαλό, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο για να βγάλει χρήματα. Έχει η υπόθεσή του οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Οι υπόλοιποι που καταβάλουν αυτά τα χρήματα για να βλέπουν αυτές τις αρρωστημένες καταστάσεις, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό τους. Η κυρία Βέρα Αθανασίου είναι ψυχολόγος. Να το δούμε μαζί το θέμα αυτό, κυρία Αθανασίου, γιατί πραγματικά δεν είναι το πρώτο το οποίο βλέπουμε στη χώρα μας να συμβαίνει. Είχαμε πριν από λίγους μήνες τη σύλληψη ενός ακόμη YouTuber με τις ίδιες αρρωστημένες διαθέσεις. Mm-hmm. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς μιλούμε για κάτι που δεν έχει τέλος, δεν έχει πάτο αυτή η ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστικά όταν μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι αρέσκονται στο να βλέπουν βία, στο να χρησιμοποιούν κάποιον άλλον για να συμπεριφερθεί με πάρα πολύ κακοποιητικό τρόπο απέναντι σε ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει και τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ, αν θέλετε, κακά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους. Υπάρχει προφανώς έλλειψη ενσυναίσθησης, υπάρχει έντονος σαδισμός, υπάρχει μακιαβελισμός, δηλαδή η προσπάθεια και οι απόπειρες να γίνεται κακό σε άλλους απλά και μόνο επειδή δεν τους ενδιαφέρει, απλά και μόνο επειδή θέλουν να πετύχουν ένα σκοπό. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχουμε μια τεράστια έκθεση στη βία, η οποία ολοένα και κλιμακώνεται, που προφανώς δεν προκαλεί, δεν είναι η αιτία που θα προκαλέσει περαιτέρω βία, αλλά σίγουρα είναι ενισχυτικός παράγοντας σε μια προσωπικότητα η οποία βλέπει ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ βλέπουμε μια συμπεριφορά με μεγαλομανιακά στοιχεία, δηλαδή κάποιος κακοποιεί κάποιον άλλον, το δημοσιοποιεί, ξέρει ότι αυτό είναι σε κοινή θέα, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ειδωθεί από τις αρχές και να υπάρξει ποινή, και παρόλα αυτά υπάρχει μια αίσθηση ότι ό,τι και να γίνει, εγώ δεν πρόκειται να πιαστώ. Γιατί εγώ παίρνω λεφτά και είμαι μεγάλος, είμαι δυνατός. Οπότε πρέπει να δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι επιτρέπεται. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει βγει στην επιφάνεια σε ένα μέσο, μέσα από ένα μέσο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι. Έχουμε όλοι, όλες οι ηλικίες. Και δεν υπάρχει κανένα φίλτρο. Δεν μιλάμε καν για το σκοτεινό διαδίκτυο. Κυρία Αθανασίου, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει αυτός που είναι άρρωστος, δεν τον απαλλάσσουμε, δεν είναι σωστή λέξη ότι είναι άρρωστος. Mm. Αυτός εκμεταλλεύεται μια κατάσταση, εκμεταλλεύεται συμπολίτες μας, ανθρώπους με αναπηρία, για να μπορέσει να κερδίσει like και χρήματα από το διαδίκτυο, από αυτούς που τον βλέπουν. Οι άλλοι που τον βλέπουν. Τι είναι οι άλλοι που τον βλέπουν? Υπάρχει τόσο διαστροφή στο μυαλό της κοινωνίας μας? Ξέρετε, οι άλλοι καταρχάς έχουν μια αίσθηση ότι υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Ότι μπορώ απλά να δώσω μια εντολή με τα χρήματά μου και να επιβάλλω κάτι. Ναι. Ανωνυμία προφανώς δεν υπάρχει. Αλλά έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι ουσιαστικά δεν είμαι εγώ αυτός που κάνει το κακό, αλλά μπορώ να ικανοποιήσω τα στατιστικά μου ένστικτα μέσα από την πράξη κάποιου άλλου. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Αυτοί ζουν ανάμεσά μας, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Μπορεί να είναι κοντά στα παιδιά μας, κοντά στην εργασία μας. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που αρέσκονται στο να παρακολουθούν αυτές τις διαστροφικές αρρωστημένες καταστάσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές, βασανισμούς, είναι άνθρωποι του κοινωνικού συνόλου. Άρα είναι επικίνδυνοι και για το κοινωνικό σύνολο. Προφανώς, αλλά σκεφτείτε πόσο νωρίς ξεκινάει αυτό, όταν βλέπουμε τα τελευταία πάλι χρόνια να υπάρχει μια έξαρση στην επιθετικότητα των ανηλίκων, να βλέπουμε ανήλικους εφήβους ουσιαστικά να χτυπούν, να ξυλοκοπούν κάποιο άλλο έφηβο που αισθάνονται ότι είναι αδύναμος και να το βιντεοσκοπούν, να το ανεβάζουν στα social media και να παίρνουν πάρα πολλά likes. Όλο αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, από το τι υπάρχει μέσα στην ελληνική οικογένεια, τι πηγαίνει στο σχολείο, τι εποπτεύεται από το ελληνικό σχολείο και τι αφήνουν να γίνει. Στα αυτιά μου φτάνουν περιστατικά εκφοβισμού που πηγαίνουν σε διευθυντές σχολείων και οι διευθυντές σχολείων λένε «Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό». Δεν μου δίνει δικαίωμα ο νόμος, βέβαια. Η ανοριοθέτητη συμπεριφορά, γιατί δεν είναι η ποινή μόνο που θα βάλει κάποιον στο σωστό δρόμο, αν θέλετε, αλλά είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει, όμως, κυρία Αθανασίου? Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία φτάνουν στη σχολική μονάδα, στο σχολείο, συζητούνται, θέλω να σου πω,
δεν πολύ απασχολούν τους καθηγητές. Αλλά δεν τους απασχολούν. Οι παιδαγωγοί απέχουν από όλο αυτό. Μην έρθει σε εμάς η ευθύνη και χρειαστεί να επιληφθούμε. Δεν τους πολύ απασχολεί. Δεν είναι δάσκαλοι έτσι όπως είχαμε συνηθίσει. Παιδί μου, τι έχεις σκίσει έτσι σήμερα. Έλα να δούμε τι μπορεί δυστυχώς, να συμβεί. Δυστυχώς ξέρετε τι γίνεται. Μία μειονότητα εκπαιδευτικών που κάνουν ακριβώς αυτό που λέτε είναι αφορμή για να μαυρωθεί ουσιαστικά η μεγάλη κοινότητα των εκπαιδευτικών που προσπαθούν για τα παιδιά. Ναι. Αλλά ουσιαστικά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν έχει κάλυψη, δεν παρέχει κάλυψη, γιατί και ο καθηγητής και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να πάει κάπου να απευθυνθεί για κάτι που βλέπει. Οπότε έχω την τύχη, σας το λέω αυτό γιατί έχω την τύχη, ναι, να συναναστρέφω με φοβερούς εκπαιδευτικούς που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να βοηθήσουν τους μαθητές τους, αλλά δεν έχουν τα μέσα για να το κάνουν. Δεν έχουν τον τρόπο να προσφέρουν ασφάλεια, παρόλο που το θέλουν, στους μαθητές τους. Οπότε εκεί χρειάζεται εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών των σχολείων, φορείς που να επιβλέπουν και να εποπτεύουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόληψη, ώστε να μην έχουμε αυτά τα άθλια περιστατικά που βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θανασίου. Να είστε καλά. Με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε και στο στούντιο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.